We'll be right back.
κόσμο. Επίσης, σήμερα γιορτάζουμε με δόξα και μεγαλοπρέπεια την Εθνική Πανεγεννησία. Η Ελληνική Επανάσταση έθεσε το αξιακό πλαίσιο για τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Τίποτα δεν κερδίθηκε τυχαία, τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς σκόπο. Και αυτό το λέω διότι η κατάκτηση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατακτήθηκε με κόπο. Σαν σήμερα πριν από 60 χρόνια, με τη συνθήκη της Ρώμης, τέθηκαν τα θεμέλια της Ενωμένης Ευρώπης. Αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός μας, εκεί πρέπει να καθοδηγούμαστε, στην καρδιά της Ευρώπης. Διότι θεωρώ δεν νοείται Ελλάδα εκτός Ευρώπης, ούτε νοείται Ευρώπη δίχως το λίγνο του πολιτισμού. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουμε, να δώσουμε συγχαρητήρια στους μαθητές και τους καθηγητές για την όμορφη πραγματικά διεξαγωγή της παρέλασης. Ελπίζω τη Δευτέρα να είναι καλός ο καιρός και στη συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια τα παιδιά να πάρουν αυτό που δικαιούνται. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για όλα τα κοινοφιλοξία. Έχουμε την γιορτή. Από τη μία τον επαγγελματισμό της Θεοτόκου και από την άλλη την απελευθέρωση του Ιουσέντου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε καμιά φορά όλους αυτούς τους προγόνους μας, οι οποίοι με αυταπάτηση και αυτοθυσία θυσιάστηκαν, δώσαν και το ίδιο τους το αίμα για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να καρπωνόμαστε τα αγαθά της αυθονίκας. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα η γειτονιά μας επιβουλεύεται, σκέφτεται, έχει τις σκέψεις της διάφορα σχέδια. Να είναι σίγουροι όμως ότι δεν θα παράσει τίποτα από αυτά. Όλοι μαζί σαν μια κορφιά θα τα ξεπεράσουμε. Αυτούς όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες χρόνια πολλά, καθώς επίσης θα συγχαρώ όλα τα παιδιά και το στρατό που πατήθησαν σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρα σήμερα διπλή γιορτή. Γιορτή για τον χριστιανισμό με τα εισόδια της Θεού. Με τον Ευαγγελισμό της Θεού. Και μέρα η οποία όλος ο χριστιανισμός γιορτάζει. Όμως είναι και η μέρα η σημαντική για την παλιγενεσία των Ελλήνων, του ελληνικού έθνους, όπου το 1821 ενωμένοι οι Έλληνες, και αυτό είναι το σημαντικό και δίνω το μήνυμά μας, το μήνυμα, απέταξαν από πάνω τους το ζυγό 400 χρόνων. Το ελληνικό πνεύμα κυριαρχεί σήμερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Η χώρα μας χρειάζεται την ενότητα, γιατί η διχόνοια πάντα μας έφερε σε καταστροφές. Η ενότητα είναι αυτή που είναι το σημερινό το μήνυμα της 25ης Μαρτίου. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά.